Είχαμε την απορία και το είπαμε φωνακτά ότι το νομοσχέδιο αυτό δεν είχε πολλά άρθρα, ούτε ιδιαίτερα σημαντικά, για να κρατήσει 2 ημέρες. Θα μπορούσε και 1 ημέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εξάλλου και οι περισσότερες ομιλίες των συναδέλφων αξιοποίησαν το δήμερο για να θέσουν σοβαρά προβλήματα των περιοχών τους και μάλιστα και οι κυβερνητικοί βουλευτές, που σημαίνει ότι πιέζουν τα προβλήματα, ειδικά στη χαλαζόπτωση και στην κτηνοτροφία. Και βεβαίως, Υπουργέ, αποφύγατε εδώ, τα λέμε, και τις επίκαιρες ερωτήσεις. Ο κοινοβουλευτισμός έχει πολλά εργαλεία. Λέγαμε λοιπόν το νομοσχέδιο σε 1 μέρα, αλλά το λέγαμε χωρίς τον ξενοδόχο, όπως λέει και ο λαός. Είναι φανερό ότι είχε σχεδιαστεί να έρθει η τροπολογία Χατζηδάκη. Εξάλλου την προπαγάνδιζε όλες τις τελευταίες μέρες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τη λίμνη Κορώνια. Είναι σημαντικό σας ζήτημα. Και το λέμε καθαρά. Υπάρχουν προβλήματα και η περιβαλλοντική καταστροφή της λίμνης Κορώνια είναι μεγάλη, με τη στάθμη του νερού να είναι στα 60 εκατοστά, στα πιο βαθιά, αποκαλύπτοντας χιλιάδες νεκρά ψάρια σε προχωρημένη σύψη. Αυτά έχουν υποθεί επανειλημμένα και πρόσφατα. Και είναι γνωστό ότι η συγκεκριμένη λίμνη προστατεύεται από διεθνείς συνθήκες, της Ραμσάρ και της Natura 2000. Τι μας ξενίζει? Ότι το φέρνετε τελευταία στιγμή ένα τέτοιο σοβαρό ζήτημα, που κανονικά έπρεπε να καλεστούν και φορείς για να ακούσουμε γνώμες και όχι μόνο τον Υπουργό Περιβάλλοντος. Η συγκεκριμένη τροπολογία έχει σκοτεινά σημεία. Κάναμε ερωτήσεις, απαντήσεις όμως δεν πήραμε. Και με αυτή την έννοια δεν μπορούμε να την ψηφίσουμε.